Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Obelieron και στο Farm Simulator 22. Εδώ είμαστε με την κομπίνα, την κεφαλή, το κλάσ με τον κλάσ τον Μπέιλερ και το μικρό το Φεντ με το Αγκρολάινερ στο χωράφι με τη Βρώμη, η οποία πλέον είναι έτοιμη για θέρισμα. Οπότε, πριν να κάνουμε αυτά όμως, να δούμε λίγο και τι έχουμε από τα ζώα μας, πώς είναι τα ζωάκια μας. Τα γουλουνάκια, αν βλέπετε, ότι τρώνε πάρα πολύ, έχουν φτάσει σε μεγάλα επίπεδα γι' αυτό. Οι κοτούλες μας είναι μια χαρά και οι αγελάδες μας αναπαράγονται προς το παρόν. Μόλις τελειώσει λίγο το χέρι τους, θα τους δώσω και, και άλλο φαγητό, εγώ κανονικό, να στανιάρουνε. Όχι contracts, θέλω να δούμε λίγο τον καιρό. Ο καιρός λέει ότι θα βρέξει κατά τις 2 η ώρα, οπότε έχουμε άπλετο χρόνο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε διάφορα ονοματάκια. Θα θερήσουμε τη Βρώμη. Και αφού θερήσουμε τη Βρώμη, θα την πουλήσουμε όλοι στο Μήλο. Να δούμε πόσα λεφτά θα βγάλουμε κιόλας, περίπου χοντρικά. Out, 1294 θα την πουλήσουμε. Λέω ότι δεν είναι καλύτερη τιμή, αλλά θα την πουλήσουμε εκεί πέρα, επειδή θα πάρουμε και τα περισσότερα λεφτά. Και για να δώσω σαν τιμή πάει και παραπάνω από ό,τι βλέπετε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό όμως. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να έχουμε γεμάτο το μήλο μας να παράγει αλεύρι. Και να τον έχουμε γεμάτο δωρεάν. Θα τον πουλήσουμε εμείς μεν, θα πάρουμε λεφτά και με αυτά τα λεφτά θα αγοράσουμε το μήλο και θα ξεκινήσουμε την παραγωγή αλευρίου. Και όταν φτάσει ένα μεγάλη ποσότητα, θα αρχίσουμε να αγοράσουμε και το μπέικερ να κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές, να φτιάξουμε τις τούρτες μας. Λοιπόν, ωραία, ανοίγουμε. Θα κάνω εγώ τώρα ένα μεγάλο κομμάτι αυτό το χωράφι. Δεν ξέρω αν θα το κάνω όλο. Αυτό εδώ. Όχι, θέλω αυτό. Σταμάτα. Θέλω αυτό. Το θέλουμε το άχυρο. Θα το πουλήσουμε το άχυρο. Ή μπορεί να ρίξουμε και λίγο στα γουρούνια, εδώ δίπλα. Και μπορεί να δοκιμάσω να βάλω και μια μπάλα εκεί πέρα. Αν και νομίζω δεν την παίρνει, θα το δοκιμάσουμε όμως. Έχουμε εδώ τα εργαλεία μας, θα τα δοκιμάσουμε όλα. Ωραία, οπότε ξεκινάμε αυτή τη δουλειά. Να βγάλουμε την πρώτη μας παραγωγή εδώ από το out. Και θα τα βρούμε συνδικά και όταν θα κάνουμε μπάλια, μα θα δούμε. Μπορεί να βάλουμε και εργάτη να κάνει το υπόλοιπο. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο μας θέρισμα για αυτή τη χρονιά. Μάλλον θα κάνουμε μετά, το δίκαιο θα κάνουμε και τις ελιές, παιδιά. Τις ελιές έχουμε παραμελήσει και θα πλησιάσει σιγά σιγά ο χρόνος και δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Οπότε πάμε να κάνουμε τώρα αρχικά το θέρισμα αυτού του χωραφιού. Όπως βλέπετε με το 12 μέτρο κεφαλή, ακόμα και αυτό το χωράφι που είναι σχετικά μεγάλο, είναι από τα μεγαλύτερα της φάρμας, μάλλον από το μεγαλύτερο, όχι από το μεγαλύτερο, βγαίνει σαν ένα normal χρόνο πλέον. Η παραγωγή ήταν καλή, αλλά όπως σας έχω ξαναπεί, το oat βγάζει λίγα μικρό γίλ γενικά. Γι' αυτό και όπως θα πάμε τώρα στο μήλο να δείτε,
έχει τη μεγαλύτερη απόδοση όταν κάνεις αλεύρι. Θα το δούμε τώρα σε λιγάκι που θα πάμε στο μύρο. Δηλαδή είναι παραπάνω από ένα προς ένα. Δεν θυμάμαι πόσο είναι τώρα ακριβώς, αλλά βγάζει παραπάνω από ένα προς ένα. Θα γυρίσω να πάρω και αυτά τα ψηλά που άφησα. Θα ξέρω ότι είναι τίποτα σημαντικό, αλλά έτσι να τα πάρουμε, να μην αφήσουμε τίποτα. Σχεδόν 10.000 λίτρα και από εδώ. Έχω βάλει όμως άλλα 16 κάπου εκεί πέρα. Κάτσε να πάρουμε και αυτή τη μικρή φυγή εδώ πέρα που αφήσαμε. Ωραία. Έχουμε την και λίγο. Και τέλος. Ωραία, αφήσω και την κεφαλή εδώ πέρα αρχικά. Εδώ είμαστε. Ωραία, και να διάσουμε, να δούμε πόσο τελικά μου αρέσει. Τελικά είναι εμπόλικο όπως βλέπετε, θα είναι πάνω από 25.000 πιστεύω. Σε λεπτό να μαζέψω και την κομπίνα, να την διπλώσω γιατί θα πάει για σέρβις τώρα. Πλήσιμο και σέρβις. Ωραία, λοιπόν, πριν πάμε όμως εκεί, πάμε να δούμε εδώ τι έχουμε. Ωραία, 25.000, είπα πάνω από 25.000, 25.190. Οπότε, βλέπω το φεντάκι, εντάξει, δεν έχει προβληματάκι, θα το πάει πιστεύω. Δεν έχουμε και ανηφόρες, από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, δεν έχουμε μεγάλες ανηφόρες. Οπότε πάμε να το αδειάσουμε τώρα αυτό στο μήλο. Θα πληρωθούμε από αυτό το πράγμα. Θα πάρουμε τουλάχιστον τα μισά λεφτά πόσο χρειαζόμαστε για να αγοράσουμε το μήλο, έτσι. Αυτό είναι το καλό με αυτή τη τεχνική που κάνω εγώ, το cheat ας πούμε. Αλλά αφού μου αφήνει και το κάνω το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είδατε κάποιοι στο τελευταίο βίντεο που είχε κάνει, σε ένα παλιότερο βίντεο, όχι το τελευταίο μάλλον, που είχε κάνει ο Στράτος, του είχε βγάλει συμβόλαιο όπου παράδεινε στο μήλο το δικό του. Και πήγε όλο το προϊόν από το συμβόλαιο στο μήλο του και το έκανε αλεύρι, έτσι. Άρα είχε κάτι τέτοια πραγματάκια, ξέρεις, δεν τα έχουν κάνει, δεν έχουν σκεφτεί καλά. Ή αφήνουν τώρα σπαθόν κάποια μικρά παράθυρα στον παίκτη να το αξιοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε και εμείς μπορούμε να κοιτάξουμε μετά αργότερα, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, που θα έχουμε θερίσματα από σιτάρια, από μπάρλε και τέτοια πράγματα. Μήπως έχουμε κάποιο να πηγαίνει στο μήλο. Θα το θεωρήσουμε, να το στείλουμε εκεί πέρα και θα πάρουμε και το προϊόν το όλο. Ωραία, μπαίνουμε εδώ από εδώ το μήλο. Με τα ωραία δρομάκια με τα φαναράκια. Είναι καλοφτιαγμένο, δεν μπορεί να πείτε. Λοιπόν. Και αρχικά πουλάω. Μπαίνουν κανονικά τα λεφτάκια, να δούμε πώς τα πάρουμε. 32.000, πάρα πολύ καλά. Γιατί όπως θα δείτε αυτό που νομίζω κάνει ή 50 ή 60. 96. Άρα και καλά κάναμε και το πουλήσαμε. Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι περίμενα. Θα το αγοράσουμε βέβαια. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, εδώ αυτά θα τα κάνω deactivate. Και αυτά 150 και πήγαμε 188. Θα βγάλουμε σίγουρα πάνω από 25. Μπορεί να γίνει 30.000 λίτρα αλεύρι. Λοιπόν, τον αφήνω, το μήλο. Έτσι όπως το βλέπω, ίσα ίσα μας φτάσει να αγοράσουμε και το εργοστάσιο ζάχαρης. Το εργοστάσιο ζάχαρης είχε ή 70 ή 80 χιλιάρικα. Κάπου εκεί αν το θυμάμαι καλά. Οπότε επιστρέφουμε στη φάρμα. Το παρκάρουμε αυτό γιατί δεν θα το χρειαστούμε σύντομα. Θέλει τίποτα σέρβις, όχι δεν πιστεύω ότι θέλει σέρβις, μια χαρά είναι. Οπότε το αφήνω στη φάρμα. Μετά, πρέπει να αγοράσω και το τηλεκομείο μου. Τώρα το ξέρασα, το θυμήθηκα. Εδώ μπροστά μας είναι το τηλεκομείο. Και μια στιγμή περνάμε να δούμε τι πόσο κάνει. Θα μπορούσα να χτίσω δικό μου, το οποίο θα μπορούσα να βγάλω και σοκολάτες. Θα το σκεφτώ να δω, δεν έχω βασικά χώρο. Αυτό είναι το που με εμποδίζει. 5.000, εντάξει. Είναι πιο normal τιμή. Οπότε θα απογοράσω, βασικά για τα κέικ χρειάζομαστε μόνο βούτυρο, έτσι. Βούτυρο βγάζει στο τυροκομείο, βγάζει και τυρί. Και για
Μου φαίνεται θα το αναπενεργοποιήσω το traffic, έτσι δεν παίζεται τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, τι έλεγα, ότι Vutro βγάζει αυτό εδώ, βγάζει και τυρί. Εμείς το Vutro χρειαζόμαστε και μάλλον Vutro μόνο θα παράγουμε για να το στέλνουμε στο bakery. Αλλά το άλλο που μπορεί να φτιάξει σοκολάτες, και επειδή δεν ξέρω πόσο γάλα θα έχουμε, ίσως να μας βολεύει το να βρούμε μια γωνιά και να το βάλουμε το ένα δικό μας. Θα δείξει στην πορεία αν μπορούμε να βρούμε χώρο. Εδώ ίσως πιθανά να υπήρχε, και πάλι όχι, το τυρακομεία δεν είναι και πολύ μικρές εγκαταστάσεις. Θα το δω, θα το σκεφτώ, θα το ψάξω λίγο και κάποια στιγμή μελλοντικά θα το δούμε. Λοιπόν, προς το πάνω πάνω το παρκάρω αυτό στο σετ, το μεγάλο. Και έρχομαι να τρακτοποιήσω και την κομπίνα βέβαια. Ένα πισηματάκι, ένα σέρβις και μέσα. Και μετά θα έχουμε εδώ δουλειές για τον Ελαιώνα. Όταν τελειώσουν όλες αυτές τις δουλειές, θα ξεκινήσει ο Ελαιώνας. Ωραία. Να πάω να το πάω ξανά πάνω. Εδώ βλέπετε έχουμε μεγαλώσει τα λιοτρόπια μας. Αν θα χρειαστούμε τον Οκτώβριο να τα αφαιρέσουμε κάπου εκεί πέρα. Εδώ βγάζει κι άλλο γέλιο. Γενικώς θα έχουμε έσοδα. Απλά δεν είναι ακόμα η ώρα. Για να δω το γέλιο τώρα που το είπα. Πότε πουλιέται καλά. Sunflower oil, τώρα έχει στα 5.000. Ναι, η καλύτερη ήταν το Μάρτιο που πουλήσαμε. Βέβαια και τώρα δεν είναι άσχημη τιμή. 5%, αλλά μπορεί να ανεβεί λίγο περισσότερο το Σεπτέμβριο. Οπότε θα κοιτάξω να το πουλήσω προς Σεπτέμβριο, βέβαια. Γιατί τώρα Ιούλιο βλέπω ότι έχει περιθώριο να ανέβει. Να πάρω και το front loader για να δοκιμάσω να ρίξω άχυρο και στα γουρούνια και στις αγελάδες. Να αφήσω και τα πυρουνάκια. Ας αφήσω και τα πυρουνάκια. Όχι, δεν χρειάζεται, αφού μπορώ να τα ρίξω με αυτό. Και κουντώ εδώ, ωραία, πάμε. Σέρβις και αποθήκευση. Αν την κάνουμε λαμπίκο, έτσι. Σαν καινούρια. Θα θέλει λίγο βάψιμο, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Και για να δούμε και τι επισκευή. 143 ευρώ αυτό. Αυτό εδώ 19. Ας το κάνουμε αυτό σιγά και... Αυτό εδώ ένα ευρώ, εντάξει. Τα είχαμε φτιάξει και την προηγούμενη φορά, οπότε δεν χρειάστηκαν μεγάλη συντήρηση. Ωραία, πάμε στη μέση λέω, αλλά δεν βλέπω να πηγαίνει στη μέση. Θα πρέπει να φέρω το φεν να την πάει πέρα. Θα το κάνω μετά την κεφαλή. Δεν χωράει η ιδιάλ μέσα για λίγο. Και πάμε εδώ σε αυτό το setup να δω λίγο. Ωραία, είναι 240 εκατοστά η μπάλα. Όπα. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε και αυτό το εργαλείο. Δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ. Κάνουμε unfold. Και lower pickup, turn on baler. Και ξεκινάμε να δούμε πόσα μπάλιτσες θα βγάλουμε. Μεγάλες. Καμιά δεκαριά πιστεύω ότι τις βγάζει το χωράφι. Θα δούμε τώρα σε λιγάκι. Λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε και το μπάλιασμα πρώτη φορά με αυτό το μπέιλερ, έτσι. We'll be right back.
τελευταία γραμμούλα και πιστεύω ότι τις 10 μπάλες πέρασαμε σίγουρα. Κατά πολύ μάλιστα. Θα δούμε τώρα μόλις μαζέψω και αυτό εδώ πόσο θα είναι. Τώρα μου λείπει λίγο. Θα κάνω εγώ μια βόλτα. Γιατί πιστεύω ότι ίσως και να μπορώ να το μαζέψω αυτό το λίγο ποσοστό που μου λείπει. Εδώ βλέπω μια γραμμούλα αρκετά μεγάλη. Είμαστε 87%. Θεωρητικά το έχουμε. Για να δούμε. Μια μπάλα ακόμα, θα τη βγάλουμε. Το σπαστικό θα είναι να μου τελειώσει στο 99%, έτσι. Δεν πιστεύω να φτάσουμε καν το 99%. Θα το προσπαθήσω τώρα να κάνω και εδώ αυτή τη γωνία που φαίνεται να έχει λίγο παραπάνω. Κοίτα τώρα, δεν πειράζει. Για να δούμε εδώ. Δεν θα το πάρουμε για πολύ λίγο δυστυχώς. Πάγαμε και αυτά δύο έτσι, τελευταία είναι, δεν έχει τίποτα άλλο ούτως ή άλλως. Θα πάει εκεί πέρα 94% βλέπω, Εντάξει, δυστυχώς δεν. Δεν πειράζει τώρα, δεν είναι τώρα, θα βγει την επόμενη φορά. Ούτως ή άλλως, επειδή είναι νωρίς ακόμα, είναι Ιούλιος, έχουμε περιθώριο να βάλουμε κάποιο μπάρλι εδώ πέρα. Και θα το θερήσουμε την επόμενη φορά. Θα βγάλουμε τις μπάλες μας. Ωραία, φέρτε και αυτά εδώ πέρα, να μην μείνει τίποτα, αχρησιμοποίητο. Ωραία, σβήνουμε και κάνουμε και unload το μπέιλερ και βγάζει την τελευταία μπάλα. Οι οποίες μπάλες λοιπόν είναι, μισό λεπτό να δω τα στατιστικά μου, 17. Όπως είπα αρκετά μεγαλύτερο από το 10 που είπα εγώ. Λοιπόν, να το αφήσω εδώ στην άκρη, το trailer εκεί το έχω γυρίσει σε auto loading configuration. Αυτό προσπάθησα να το φτιάξω, να το κάνω λίγο level, δυστυχώς δεν το κατάφερα. Δεν ήταν το καλό σημείο που έβαλα. Λοιπόν. Κάτσε να πάρουμε το μικρό. Θα δοκιμάσω τώρα με αυτό εδώ αρχικά. Να βάλω μια στις αγελάδες, να δω αν το παίρνει. Δεν θυμάμαι αν είχα δοκιμάσει την προηγούμενη φορά από όταν τις έβαλα. Οπότε πάμε να κάνουμε μια δοκιμή τώρα. Την τρύπησα και τα καλά, Δυστυχώς όχι. Δεν πειράζει, δεν μας πειράζει τώρα αυτό. Άκου πως κάνουμε. Θα πάλι βάλουμε στα γουρούνια, όμως τα γουρούνια την παίρνουν, Να, αυτές οι ασυνέπειες, ας πούμε, δεν ξέρω γιατί υπάρχουν στο παιχνίδι. Για ποιο λόγο δηλαδή, στα γουρούνια το άχυρο να μπαίνει όπως είναι με την μπάλα και να μπαίνει στα γελάδες. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και νομίζω και τα άλογα παίρνουν άχυρο και δεν ξέρω αν το παίρνουν. Γιατί όσο στο 19 παίρνανε, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί στο. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Ωραία, και επειδή δεν θα χρειαστούμε και πολύ στρώγγι, θα ξαναβγάλουμε κιόλας. Πιστεύω ότι θα το γεμίσω εδώ πέρα το πέντους. Και τις υπόλοιπες θα τις πω για πούλημα. Έλεγα να κρατήσω μερικές, κάνα τεσάρι. Αλλά δεν το βρίσκω ότι θα χρειαστεί. Δεν είναι τόσο. Γιατί όσο το άχυρο είναι και φτηνό. Θα αγοράσω από το μαγαζί αρχιάκι και θα είμαστε μια χαρά. Αυτά έχω βάλει και το βάρος από μπροστά και πηγαίνει μονόπατα, είναι 1000 λίτρα η μπάλα. Και εκεί, έντο θα κάνει εδώ. Και παρταλιός. Ή θέλει πιο μπροστά, όταν θέλει πιο μπροστά την πήρε. Λοιπόν, οπότε να φέρω άλλη μία, να την αφήσω εγώ εδώ πέρα. Και θα πάμε τις υπόλοιπες για πούλημα. Ωραία, εδώ. Άψογα. Ωραία, πολύ καλά. Θα το αφήσω λίγο εδώ πέρα και να πάρουμε το μεγάλο κλάσ. Με το loading του trailer για να πάμε να πουλήσουμε τις υπόλοιπες. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναπουλήσει το άχυρο. Πρέπει να είχα πουλήσει παιδιά όταν είχα κάνει το live stream την πρώτη φορά. Μετά βάλαμε κανόλα, βάλαμε άλλα πράγματα και δεν θυμάμαι να είχα πουλήσει ξανά άχυρο. Δεν πρέπει να είχα την μπέιλερ τότε. Δεν είχα μπέιλερ. Μπέιλερ πήρα πρόσφατα. Οπότε ναι, πρέπει να είναι μετά από τόσο καιρό ξαναπουλάμε άχυρο, έτσι. Και νομίζω ότι τα πουλάμε στον animal dealer, λογικά δεν πρέπει να υπάρχει άλλο σημείο. Λοιπόν, transporting position και να ρίξουμε μια ματιά να δούμε πού πουλάμε άχυρο. Ωραία.
Ναι, στο livestock market υπάρχει το biomass heating plant, αλλά το livestock είναι πιο καλό πιστεύω. Να δω αν θυμάμαι προς τα που πάμε. Από εδώ είναι. Α, το έχω μαρκάρει, γιατί. Α, γεράματα. Αλλά πάμε να πουλήσουμε να δούμε πώς θα κάνουμε. Εντάξει, δεν πάμε να πάρουμε αυτές τις μπαλίτσες. Κάνα 4 χιλιάρια. Κάπου εκεί το υπολογίζω, παραπάνω δεν πιστεύω. Μάλιστα, είναι ακριβώς απέναντι από το χωράφι που είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Εδώ το χωράφι είναι 30. Το οποίο αφού δεν υπάρχει κάτι μέσα, θα περάσουμε εμείς κατευθείαν απέναντι. Ακούσουμε και δρόμο. Και να το πούμε unload bales, τις φέρνουμε, τις κατεβάζουμε και το αφήνουμε και παίρνουμε. Α, τι λες τώρα. 4 χιλιάρια είπα, 12 πήραμε. Εξαιρετικά. Ωραία. Επίσης το φίξαμε στη φάρμα και πλέον τι θα κάνουμε. Τον ελαιώνα πλέον. Είναι η ώρα για τον ελαιώνα πιστεύω. Μπορούμε να κάνουμε λογικά όλες τις δουλειές σήμερα. Μάλλον όμως θα κάνουμε τα χαμοντουργικά και θα κάνουμε το λίπασμα την επόμενη φορά. Ωραία, να πάμε και εδώ να αλλάξουμε λίγο το configuration στο autoloading. Να του πούμε ότι δεν είναι πλέον autoloading. Για να το έχουμε έτοιμο για άλλη φορά. Όταν θα χρειαστεί να μεταφέρουμε κανένα πράγμα. Θυμίζω ότι τα straps, άμα μου αρέσει το loading, το συγκεκριμένο trailer δεν τα έχει. Υπάρχουν νομίζω κάποια άλλα mod που το κάνουν όμως, έτσι. Είναι μένα το loading, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να βάλουν και straps. Και πάμε να βρούμε το Landini. Το Landini και το Malcher του. Το είχαμε κάνει άλλη φορά, θυμάστε, και τα δύο ταυτόχρονα. Αλλά δυστυχώς, ναι, δεν. Λόγω ότι έχει manual κυβότιο το Landini, δεν βολεύει να το κάνεις με ένα πέρασμα. Κατεβάζουμε, ανοίγουμε και μαλτσάρουμε. Εδώ κέντρο θα το κεντράρουμε να κάνουμε το μεγαλύτερο δυνατό. Και μετά θα κάνουμε και το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι το cultivation. Και θα κλείσουμε το επεισόδιο περίπου το μεσημέρι, αύριο το υπολογίζω. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πουλήσουμε κάτι πλέον. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα time lapse ακόμα εδώ στο μαλτσάρισμα και τα λέμε σε λιγάκι.
Λοιπόν, μου λέτε έπιασε η βροχούλα. Οπότε θα κάνουμε το cultivation την επόμενη φορά. Αλλά θέλω να δοκιμάσω τώρα που το είδα. Αυτό το τρακτεράκι θα μπορούσε να κάνει και άλλους δύο στη φάρμα μας. Ωραία. Αυτό είναι. Έτοιμα. Κουρεμένα τα χωραφάκια. Έκανε πατινάζ. Λοιπόν, θα πάω να αφήσω το μάστερ τώρα. Και θέλω να δω αρχικά αν υπάρχουν αυγά, αν μπορούμε να τα πουλήσουμε τα αυγά. Και θέλω να συμπληρώσω επίσης νερό στα θερμοκήπια. Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει το πηγάδι. Ναι, αυγά. Δύο παλέτες είναι. Θα τα πουλήσουμε μόνο αν έχουμε κάποιο πολύ καλό. Καλύτερη τιμή. Για να δούμε λίγο. Αυγουλάκια. 400 είναι η μεγαλύτερη και εμείς τώρα έχουμε 3. Όχι, αφού δεν έχουμε ούτως ή άλλως πολλά, ας τα αφήσω. Λοιπόν, πρώτα πράγματα θα πάω την κεφαλή να τη βάλω στη θέση με αυτό το τρακτεράκι. Πιστεύω ότι είναι ιδανικό για αυτή τη δουλειά. Είναι μικρούλι και ευέλικτο. Θα τη βάλω πάλι από την άλλη πλευρά. Θα βγούμε λίγο στον δρόμο και θα ξαναμπούμε μέσα στη φάρμα. Έτσι απλά. Ακόμα και από το φέρνει καλύτερο είναι αυτό. Απλά εδώ πρέπει να το φέρω λίγο στη μέση. Να μην μου κάνει κόλπα. Όπως μου κάνει τώρα. Για πάμε τώρα ξανά άλλη μια φορά. Ωραία. Άψογα. Και έχω αφήσει και χώρο για την καλαμποκεφαλή που δεν έχω αγοράσει ακόμα. Α, τώρα που είπα δεν έχω αγοράσει, θα κοιτάξουμε πριν φύγω και τον έμπορο να δούμε μην τυχόν έχει τίποτα για να αγοράσουμε. Όχι ότι έχουμε λεφτά να αγοράσουμε, αλλά αχ, πότε δεν ξέρεις. Ωραία. Α, έχει και νερό το τζόσκι. Μάλιστα. Αλλά κάτσε να το γεμίσουμε από το πηγάδι, γιατί το βάλαμε το πηγάδι μεν, αλλά δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Start feeling, μια χαρά. Και δεν μας παίρνει και λεφτά. Το σημαντικό είναι αυτό, ότι δεν παίρνει λεφτά για να γεμίσει. Δεν θα το έχουμε το landing για αυτές τις δουλειές. Να μπαίνω βγάζει κεφαλές, να κάνει τίποτα βαματάκια. Τόση ώρα, τόσο καιρό το είχαμε στην αχρηστία στην ουσία. Ωραία. Αφήνουμε εδώ λίγο νερό. Έπρεπε να ανοίξω το παράθυρο από πάνω και να αποδουστώ με φυσικό τρόπο. Ωραία. Θα ρίξω κι άλλο ένα depósito στο άλλο και πιστεύω θα είμαστε εντάξει. 9 και το άλλο είναι 16, εντάξει. Παίρνουν πιστεύω και λίγο ακόμα νερό. Παίρνουν ένα depósito ακόμα το παίρνουν. Οπότε θα το βάλουμε και αυτό το depósito. Και πάμε για ένα τελευταίο φορτίο. Αυτό πηγάδι είναι. Να ευχαριστήσω το παιδί, νομίζω ο Τάσος μου το είχε πει, μου το είχε προτείνει. Είχα φάει τόσο αναποδιές εκεί πέρα, να πηγαίνω από εδώ από εκεί, να χρέμω με τους γκρεμούς, να κάνω. Είχα χάσει και. Κάποιο. Το είχα χάσει ένα τέτοιο τρέι, ένα βιτίο μέσα στο ποτάμι. Τίποτα. Αυτό το mod είναι ιδανικό. Φτηνούλι, το βάζει στη φάρμα και ξέρω. Οπότε Τάσο, νομίζω ο Τάσος ήταν που το είχε πει. Σε ευχαριστώ. Αν δεν είναι ο Τάσος και είναι κάποιος άλλος, ευχαριστώ και το άλλο το παιδί που μου το είπε. Έτσι. Εννοείται. Ωραία. Πιστεύω ότι ήταν ακριβώς έτσι. 3600 και 3600, κάπου εκεί. Ναι. Το landing θα κάνει αυτές τις δουλειές πλέον, έτσι. Έπρεπε να το είχα σκεφτεί πολύ καιρό πριν. Επειδή αυτό δεν θα το χρειαστώ τώρα, ας το βάλω εκεί που το βρήκα. Είναι βέβαια λίγο πιο δύσκολο, αλλά δεν πειράζει, θα το καταφέρουμε, δεν είναι και πολλά. Έχω γίνει ο master του parking τώρα εδώ πέρα. Τέλεια, τι λέμε τώρα, είναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε τελικά, ούτε θα πουλήσουμε τίποτα άλλο σήμερα. Απλά θα ρίχνουμε μια τελευταία ματιά στα συμβόλαια, έχουμε πολλά cultivating συμβόλαια. Fertilizing, μάλλον θα τα κάνουμε την επόμενη φορά, θα δούμε.
Μπορώ να τα πάρω και να τα κάνω την επόμενη φορά, να ξεκινήσουμε με τα fertilizing contracts και να πάμε στο επόμενο μήνα να δούμε τι άλλους δουλειές θα κάνουμε. Οπότε να τα πάρω αυτά τα τρία, accept, accept και accept, και να τα κάνουμε μια γρήγορη για να πάρουμε τα λεφτά για να ενισχύουμε το σύντομα μας. Αλλά πριν φύγω, πριν σας αφήσω, θέλω να πάω να ρίξω, παιδιά, μια ματιά εδώ. Εδώ. Ήδη βγάλαμε το πρώτο λευράκι μας. Μέσα έχει ακόμα 490. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα πάω εγώ να σε κάνω υπόστοχο τώρα να κλειστώ. Όπως πάντα, να περνάτε καλά. Θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα τελειώσουμε τον Ελαιώνα και θα κάνουμε και διάφορα contracts για να βγάλουμε λεφτά. Λοιπόν, όπως πάντα, να περνάτε καλά. Γεια σας.